λαός μου, τι επίησας και τι μη ανταπέδωκας αντί του μάνα χωλήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάνε σταυρό επροσιλώσατε. Αυτά τα Άγια Λόγια που διασώζει η Αγία Γραφή, που είναι Λόγια Κυρίου, Λόγια Αγνά, πεπυρωμένα, γεμάτα φωτιά, αυτά απευθύνονται σε όλες τις γενναίες των γενναιών. Απευθύνονται σαν πικρό, πικρότατο παράπονο. Γιατί ήδη έχουν περάσει από τότε που υπόθηκαν το πριν 2000 περίπου χρόνια και ακούγονται μέχρι σήμερα διαχρονικά. Λαός μου, τι επίησα. Λαός μου ή όχλος μου, γιατί βεβαίως άλλο είναι λαός μου και άλλο είναι όχλος. Λαός είναι εκείνος που αποδέχεται τους νόμους του Κυρίου και προσπαθεί να τους εφαρμόσει. Όχλος μου είναι εκείνος που αγνοεί θεληματικά το νόμο του και πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όπου τον πάνε αυτοί που έχουν τα συμφέροντα της γης στα χέρια του. Αυτοί που έχουν, επαναλαμβάνω, τα υλικά συμφέροντα της γης, οι άρχοντες, όπου τον πάνε τον όχλο, εκεί και πηγαίνει. Αντίθετα, ο λαός, συνειδητός λαός του Θεού, δεν πορεύεται όπου τον πηγαίνουν, αλλά έχει προς ανατολισμό τη φωνή και το λόγο του Κυρίου. Όπου ο Κύριος, εκεί και η καρδιά τους. 2000 χρόνια περίπου μετά τη γέννηση του Κυρίου, δεν θα σταματήσει να ακούγεται το παράπονο του Κυρίου, το Άγιο και Ιερό παράπονο του. Δεν θα σταματήσει να χύνεται ο κρύος υδρότας, ο πυκτός με το αίμα από το πρόσωπό του. Δεν θα σταματήσει να σταυρώνεται ο Κύριος από μία σειρά σταυρωτών όλων των εποχών. Ο Κύριος λέγει, εδώ που είμαι εγώ, εκεί είναι και ο λαός μου. Αντίθετα, όχλος φωνάζουν οι νομοθέτες του κόσμου. Εμείς θεσπίζουμε
νόμο διάλυσης γάμου. Αθρώοι οι ακόλουθοι και οι πιστοί τηρητές του νόμου της διάλυσης της οικογένειας. Και ακολουθούν χιλιάδες. Και έτσι συναντάμε το φοβερό, το ελεηνό θέαμα. Ο γάμος όχι μόνο περιφρανείται και διαλύεται και εμπέζεται. Βάδιζα στο δρόμο μια μέρα και συναντάω κάποιο μαθητή μου. «Παιδί μου, τι έγινε, τακτοποιήθηκες?» Και μου απαντάει: «Κύριε, δεν βρίσκω άνθρωπο τέρι για να παντρευτώ». Άλλη μέρα συναντάω κάποια μαθήτρια, τα ίδια μου απαντάει. Κάποια άλλη μέρα συναντάω ένα γονέα: «Τι γίνεται, παιδιά σου, τα τακτοποίησες?» Παντρεύονται τα παιδιά σήμερα. Και θα βαδίζω συνεχώς στη ζωή αυτή όσο ζω και θα ακούω: «Όχι, είμαι ανήπανδρος». Ή θα ακούω γονείς να μου λένε ότι «αμάν, περιμένω να δω ένα εγγόνι», παραδείγματος χάρη. Δεν έφτιαξε ο Θεός άνδρα και θήλη, δεν έκανε γάμο. Απευθύνομαι σε όλους εκείνους που έχουν παιδιά και έχουν το πρόβλημα αυτό, να γνωρίζουν ένα πράγμα, ότι όσο είναι μακριά από το θέλημα του Θεού, το αγνοούν θεληματικά, δεν πρόκειται να δουν αυτό που απολαμβάνουν αυτοί που έχουν παιδιά και βλέπουν τέκνα τέκνων, όπως έφυγε η Δεκκυσία. Βέβαια περνάμε μία κρίση ανεπανάληπτη γύρω από το φαινόμενο του γάμου. Βλέπετε, ο νόμος του Χόντζα έχει το, μπορεί σήμερα να σε παντρεύει, αύριο σε ξεπαντρεύει. Και μεθαύριο σε ξαναπαντρεύει και την άλλη σε ξαναξεπαντρεύει. Αυτός είναι ο νόμος. Σαν κουρελού που μπαίνει και βγαίνει. Η Εκκλησία ό,τι έχει, έχει κύρος αιώνιο, το ντύνει με θησαυρούς του ουρανού, το περιβάλλει με τη χάρη της, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και πορεύεται στους αιώνας, γιατί είναι, ανήκει μέσα στην οικογένεια του ουρανού. Σταυρώνεται ο Κύριος μας. Βέβαια υπάρχει και ο νόμος του Ηρώδη. Ο νόμος του Ηρώδη. Πεθαίνει, κινδυνεύει ο Κύριος αμέσως να τη γεννησή του να συλληφθεί από τον Ηρώδη. Και αντί να φωνευθεί ο Κύριος, θεία πρόνοια βέβαια, φωνεύονται 14.000 παιδιά. Δεν θέλω να σχολιάσω το γεγονός αυτό. Αυτά τα παιδιά που φωνεύθηκαν είναι δορυφόροι, άγγελοι της Αγίας Τριάδος. Γιατί πήραν τη θέση του πάναχνου βρέφους της Βηθλεέμ και επομένως η αξία ενός Θεού εξαγοράστηκε, θα λέγαμε, με τα βρέφη εκείνα που θυσιαστήκαν, με τη ζωή τους. Εδώ όμως τώρα κάποια άλλα βρέφη σφάζονται με το χέρι άλλου Ηρώδη, άλλου Ηρώδη,
με το μαχαίρι του με φτύρα γιατρού και ονομάζει τη σφαγή αυτή επιστημονικά, βέβαια, επιστημονικά, σίγουρα, να μην έχει βάρος, το βάρος του φόνου, το βάρος του ηρώδη, διακοπή κοίησης 300.000 το χρόνο σφάζονται. Αυτό λέγεται κοινωνία ανθρώπων. Όταν το βρέφος που είναι στην κοιλιά της μάνας και που είναι ό,τι τρυφερότερο και ό,τι ιερότερο έχει να παρουσιάσει η κτήση, ό,τι τρυφερότερο, παίρνεις και το σφαγιάζεις με το χειρότερο τρόπο. Περιμένεις εσύ που το θυσίασες μεθαύριο να βρεις την προκοπή σου? Στο φρονοκοπείο θα καταλήξεις, στο φρονοκομείο. Τα νεύρα θα σου σπάσουν, γιατί κι άλλοι προηγήθηκαν από σένα. Σταυρώνεται ο Χριστός. Εκατομμύρια άστεγοι και άεργοι στον κόσμο αυτό. Και αυτά κάτω από κάποιο νόμο που μεγάλη τέχνη θεσπίστηκε, είναι τακτοποιημένα. Άστεγοι λοιπόν και άεργοι και συνεπώς και πεινασμένοι και πεινασμένοι. Αδέρφια μου, η άρα, η κατάρα, μας κυνηγάει. Δεν είναι μόνο άρα την οποία εκούσια δέχθηκαν οι Εβραίοι όταν είπε ο Πιλάτος «Εγώ είμαι αθώος από το αίμα του Χριστού» για να αποφύγει την ευθύνη. Και είπαν οι Εβραίοι τότε «Όχι, να χυθεί το αίμα, να σφαχτούν τα νήπια 300.000 κάθε χρόνο, λέμε εμείς, να υπάρχουν πεινασμένοι, να δελείται οι οικογένειες, να δεσπίζεται γάμος ομοφιλοφίλων». Η αρά αυτών που εμείς ζούμε στη σύγχρονη εποχή θα πέσει όπως έπεσε στους Εβραίους, επί τα σκεφαλά Σιμών, πάνω στα κεφάλια μας. Μην περιμένουμε καλύτερες εποχές. Καθημερινά ζούμε αυτό που η Γραφή το φώναξε χιλιάδες χρόνια πριν. Καθημερινά, ποιο είναι αυτό? Κάιν, Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου? Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σκοτώνει ο Κάιν τον αθώον Άβελ και η φωνή της συνειδήσεώς του, που ήταν η φωνή του Θεού, του έλεγε «Γιατί το σκότωσες?» Όλοι αυτοί που αδικούνται από εμάς, γιατί αποστατούμε από την αγάπη του Θεού, όλοι αυτοί φωνάζουν και λένε «Το αίμα μας να πέσει στα κεφάλια σας». Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση, αλλά και ακόμη η φωνή του Χριστού, όπως ακούσαμε στην αρχή, «Λαός μου, τι επί εισάσι και τι μη ανταπέδωκας?» «Εγώ σταυρώθηκα», λέει ο Κύριος μας, «και εσείς μου προσφέρετε αμετανόητα αυτή την κοινωνία της αποστασίας, αυτή την παρανομία, αυτή την αδικία, αυτό το φθόνο, τον απέσιο». Κοινωνία που σταυρώνει το Χριστό και αγαπάει το χρυσό, είναι καταδικασμένη άφε αυτού, γιατί σύρει την αρά,
την κατάρα της φιλαργυρίας. Ποτέ δεν σέβεται το κακό εκείνον που κάνει το κακό. Ο κακός αυτοεκτελείται, αυτοεκτελείται. Θέλω να παρακαλέσω από τα βάθη της ψυχής μου αυτή την μεγάλη εβδομάδα που κυλάει και που ο Κύριος μας δεν πάβει όχι μόνο σήμερα, γιατί το σήμερα της Εκκλησίας είναι αιώνιο σήμερα, δεν διαρκεί 24 μέρες, όταν λέει σήμερον κρεμάται επί ξύλου, δεν λέει ότι σήμερα που είναι Μεγάλη Παρασκευή και έχει 12-24 ώρες η ημέρα κρεμάται επί ξύλου, αλλά εννοεί ένα αιώνιο, ένα σήμερα όσο βαστάει η ζωή στη γη. Σήμερα φωνάζει η Εκκλησία, ακούστε τις φωνής μου και μη σκληραίνετε τις καρδιές σας, γιατί ο σκληροτράχυλος, όποιος και αν είναι αυτός, με σκληρό το σβέρκο, πάνω ακριβώς στη δοκιμασία, ζητάει και δεν βρίσκει. Ζητάει και δεν βρίσκει. Το σίδερο το βάζουμε στη φωτιά για να λυγίσει. Και αυτοί οι δήθεν σκληροτράχυλοι που αρνούνται αυτόν που έδειξε το σύμπαν, έρχεται και για αυτούς η ώρα. Εύχομαι να αφήσουμε αυτή τη στάση της άρνησης, αυτή τη στάση της σταύρωσης και να ακολουθήσουμε αυτό που η Εκκλησία μας μετά από 2-3 ημέρες θα φωνάζει, την Ανάσταση, τη γλυκιά Ανάσταση του Κυρίου. Και σας πληροφορώ και τελειώνω τούτο. Αν ακολουθήσεις αυτό που λέει ο Κύριος, θα σου χαρίσει τα άλλα εκείνα μάτια με τα οποία θα βλέπεις από αυτή τη ζωή τον Παράδεισο, που δεν το βλέπουν όλοι οι άλλοι, θα το βλέπεις, γιατί κάποια στιγμή εδώ θα βλέπεις μερικώς αυτά που γίνονται στον ουρανό επάνω, τα της Αναστάσεως, κάποια στιγμή μετά από εδώ το μερικός γίνεται γενικός. Θα το βλέπεις άπαξ απαντός όπως ακριβώς είναι το Παράδεισο. Δεν σε αφήνει ο Θεός χωρίς την Ανάστασή. Εύχομαι η Ανάσταση του Κυρίου να μας χαρίσει τη δική μας Ανάσταση ιστορική. Αμήν.